συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης, ότι τα μέτρα, στο ερώτημα που του έθεσα, ότι τα μέτρα σε Ηράκλειο και Χανιά αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και αυτό φαίνεται μέσα από τους αριθμούς, κύριε καθηγητά? Προφανώς οι αριθμοί είναι καλύτεροι. Πρέπει όμως. Γιατί είπε ότι θα επαναξιολογήσουμε, λέει, τα επιδημιολογικά στοιχεία για αυτούς τους δύο νομούς. Ο κ. Κοντοζαγμάνης ξέρει πώς γίνεται η διαδικασία. Απλώς οι τηλεθεατές δεν ξέρουν. Οι επαναξιολογήσεις γίνονται σχεδόν κάθε 2-3 μέρες. Υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν νούμερα, υπάρχουν δείκτες, τους οποίους τους έχουμε βάλει και υπάρχει κάθε φορά ένα σκορ που βγαίνει και μετά με βάση αυτή τον αριθμό των δικτών, που είναι παραδείγματος χάρη, ένας δείκτης είναι πόσα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους έχει μια περιοχή. Όταν περνάς τα 10 κρούσματα, είσαι στο... Το γεγονός τώρα ότι 4-5 μέρες η Κρήτη φλερτάρει και με το 0. Χθες δεν είχαμε καθόλου κρούσματα. Σήμερα 1, προχθές 2, την Παρασκευή 5. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα αυτά αποδίδουν φλερτάρει, και ότι εφαρμόζονται. Φλερτάρει και με την άρση των μέτρων, γιατί κανένας δεν θέλει να κρατήσει τους ανθρώπους μπλοκαρισμένους, έστω και με αυτή την ιδιότυπη καραντίνα, μπλοκάρισμα, όπως το λένε. Και βεβαίως δεν θέλει και την οικονομική δραστηριότητα την μπλοκάρει. Μάλιστα. Άρα είναι θετικό ότι βλέπουμε ότι τα μέτρα στην Κρήτη αποδίδουν. Τώρα, θέλω πολύ γρήγορα να μας πείτε, για να το καταλάβουν και οι καλεσμένοι εδώ, αλλά και οι τηλεθεατές, πώς γίνεται η διαχείριση ενός ύποπτου κρούσματος με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σχολεία και πώς πρέπει να διαχειριστεί η εκπαιδευτική κοινότητα την εποχή των ιώσεων και της γρίπης, η οποία έρχεται. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε η υπουργική απόφαση για το πώς θα λειτουργήσουμε σε περίπτωση που ένα κρούσμα μπει μέσα σε ένα σχολείο. Βασικός πυλώνας αυτής της δράσης είναι ο υπεύθυνος COVID του σχολείου. Αυτός ο υπεύθυνος COVID του σχολείου θα κάνει κάποιες κινήσεις. Θα αξιολογήσει τι έγινε, πόσα κρούσματα είναι, πού έγινε, πώς έγινε και από εκεί και πέρα, με βάση το πρωτόκολλο, θα κινητοποιήσει τη διαδικασία. Δηλαδή, πρώτον, υπάρχει μια διαδικασία. Αν το παιδί είναι σπίτι και αρρωστήσει, θα ειδοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα δει από εκεί και πέρα τι θα κάνει με την τάξη, με την καθαριότητα και την πιθανή του κλείσιμο του τμήματα. Πότε κλείνει ένα τμήμα? Δεύτερον, εάν το παιδί είναι στο σχολείο και εμφανίζει τα συμπτώματα, θα ενημερωθεί πάλι ο ίδιος, το παιδί θα οδηγηθεί στο σπίτι του ή αν ελπίζω να μην είναι σε κέντρο, σε ένα νοσοκομείο και από εκεί και πέρα θα του γίνει ή δεν θα του γίνει τεστ κατά πάσα πιθανότητα και με βάση το τεστ θα κινηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Αν λοιπόν το τεστ βγει θετικό, σημαίνει ότι η τάξη, η συγκεκριμένη, το τμήμα αυτό κλείνει? Όχι. Εάν βγει θετικό, ο ίδιος ο άνθρωπος μαζί με τον διευθυντή του σχολείου θα ενημερώσουν τον προϊστάμενο εκπαίδευση. Τον κύριο Καρτσονάκη, ας πούμε, στην Κρήτη. Και αυτός με τη σειρά του θα ενημερώσει την περιφέρεια, τον νομίατρο, τον διευθυντή δημοσίου. Μισό λεπτό, κύριε Καρτσονάκη, κάτι είπατε. Είναι όλα περιγεγραμμένα μέσα στην. Μπορεί να ξεχνάω και κάποια λεπτομέρεια. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Καρτσονάκης και θα συνεχίσετε, κύριε Γκίκα. Ναι, κύριε Καρτσονάκη. Από τη στιγμή που έχουμε θετικό δείγμα, ενημερώνεται ο προϊστάμενος δημόσιας υγείας και ο διευθυντής εκπαίδευσης. Αλλά ο διευθυντής εκπαίδευσης αναπεριφερειακή ενότητα και αναβαθμίδα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι δευτεροβάθμια ή είναι πρωτοβάθμια. Αυτός θα είναι ο οποίος θα εκδώσει την αναστολή λειτουργίας μετά από την εισήγηση του προϊσταμένου της Δημόσιας Υγείας. Και συνεργασία. Έτσι. Ακούστε, αυτό υπάρχει μια μαγική λέξη. Περιφερειακή διεύθυνση είναι εκ των υστέρων, ενημερώνεται για να ενημερώσουμε την κεντρική εικόνα. Αλλά την αναστολή την εκδίδει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία. Σωστό ακριβώς. Γιατί πάντα ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία έχουν λόγο σε αυτό, γιατί πρόκειται για αναστολές δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει διαδικασία, είναι γραμμένη, όποιος ανοίξει και τη διαβάσει ξέρει τι θα κάνει. Ωραία, λοιπόν. Μόνο να πω την διάσταση από τη μεριά των εκπαιδευτικών στην πράξη, ότι ο υπεύθυνος COVID που ανέφερε ο κ. Καθηγητής είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να, πέρα από τον παιδαγωγικό του ρόλο, πέρα από το ότι έχει καθημερινή διαδικασία εκπαιδευτική, πέρα από το ότι είναι συνεχόμενες οι εφημερίες, είναι συνεχόμενα στα διαλύματα έξω ο εκπαιδευτικός, πρέπει να διαχειριστεί και όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ υποβερεντικό. Και αυτό τονίζουμε από τη δική μας μεριά, ότι
είναι, οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων είναι πολύ επιβαρημένες και στο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει άλλος πιο κατάλληλος άνθρωπος με κατάλληλες προϋποθέσεις και λειτουργίες που να γνωρίζει το σχολείο, τους ανθρώπους, την κίνηση, που να μπορεί να το κάνει αυτό. Επιπρόσθετα, ο Ιατρικός Σύλλογος, για το Ηράκλειο μιλώ τώρα, αλλά και για όλη την Ελλάδα, ο Εξαδάχτυλος, έχουν αποφασίσει να τεθούν οι ιατρικοί σύλλογοι στην διαθεσιμότητα των σχολείων, να πηγαίνει κάποιος γιατρός εκεί του Ιατρικού Συλλόγου να ενημερώσει όσους θέλουν να ενημερωθούν. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το έχω ακούσει. Δεν είναι γραμμένο πουθενά. Να το δούμε στην πράξη αυτό, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Να το δούμε. Να το δούμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, με προσωπική συζήτηση που έχουμε κάνει, αλλά και δημόσια, έχει εκφραστεί υπέρ αυτού. Άρα λοιπόν, θα ναρθούμε σε επαφή και να το προχωρήσουμε αυτό το πράγμα για την ενημέρωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο παιδαγωγικός ρόλος είναι σημαντικός και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με αυτή τη διαδικασία που χρειάζεται επιμόρφωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, έτσι, θέλω να θέσω ένα ερώτημα που επίσης ενδιαφέρει. Έρχονται οι ιώσεις της εποχής, ειδικά στα παιδιά που είναι μικρότερης ηλικίας, σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά. Σε συνδυασμό με τη γρίπη, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, γιατί πολλές φορές μια απλή καταρροή μπορεί να πει, να κάνει ένα γονείο να πει θα το στείλω στο σχολείο, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή είχε μια απλή γρίπη, μια απλή ίωση. Όμως φέτος τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά και αυτό είναι κάτι που το τονίζουν πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, ότι εδώ πρέπει να αναλάβουν και μια ευθύνη οι γονείς, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Όταν αρχίσουν οι χειμερινές ιώσεις, κανείς δεν θα ξέρει τι είναι, γιατί οι πιο πολλές είναι αναπνευστικού τύπου, όπως και ο κορονοϊός, οπότε κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό και αν είναι αυτό. Έχουμε δύο λύσεις. Η μία λύση είναι θεωρητική. Τα παιδιά συνήθως είναι ασυμπτωματικά. Δεν κάνουν. Δηλαδή, αν το παιδί έχει 40 πυρετό και τα λοιπά, ψάξε να βρεις κάποιο αίτιο μικροβιακό ή υιογενές, το κοινό. Ωστόσο, έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και τον κορονοϊό. Άρα δεν στέλνουν οι γονείς με τα συμπτώματα αυτά τα παιδιά τους στο σχολείο. Το δεύτερο είναι η λειτουργία πριν από 4-5 μέρες πήρε άδεια το rapid test. Μάλλον 2-3 rapid test. Rapid test θα πει ταχαία τεστ, τα γρήγορα τεστ. Σε μία ώρα έχεις απάντηση. Οπότε το παιδί θα μπορεί να πάει στον οικογενειακό του γιατρό ή να πάει στο νοσοκομείο και μέσα σε μία ώρα να ξέρει τι γίνεται. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο μαζικός εμβολιασμός για τη γρήπη, να φύγει αυτό το μέρος, το κομμάτι από τη μέση, όσο μπορεί να φύγει. Δεν λέμε ότι θα φύγει 100%, αλλά δεν θα έχουμε τη φροντίδα τι είναι από τα δυο, κοροναϊός ή γρήπη. Αν λοιπόν μαζικά εμβολιαστούν οι Έλληνες, που θα εμβολιαστούν τώρα μετά από όλη αυτή την ιστορία, θα φύγει αυτό και μαζί με αυτό φεύγουν και κάποιες ιώσεις χειμερινές που ακολουθούν τις προφυλάξεις της γρήπης και του κορονοϊού. Γιατί όταν κάνεις αναπνευστική απόσταση μεταξύ του άλλου, μάσκα και διαχείριση των αναπνευστικών εκκρημάτων με μαντιλάκι, με το να φτερνίζεσαι στον αγώνα, αυτό σταματάει και τη διάδοση και των κανονικών, των καθημερινών ιώσεων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μέτρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε με τον κύκλο ερωτήσεων προς εσάς. Θέλουν να μας δείξετε πώς γίνεται η σωστή χρήση της μάσκας και πώς μπορούν να την μεταφέρουν αυτοί στα παιδιά. Βεβαίως, είστε γιατρός, οι παιδαγωγοί νομίζω ότι έχουν αυτόν τον ρόλο. Πρέπει να πούμε ότι αυτή εδώ η μάσκα είναι για το υγειονομικό προσωπικό και όχι για το κοινό, η οποία έχει απ' έξω ένα πιο πράσινο τουρκουάζ χρώμα και μέσα λιγότερο. Λοιπόν, αυτή η μάσκα δεν είναι λοιπόν για τα παιδιά, δεν είναι για τους γονείς, δεν είναι για τους εκπαιδευτικούς, είναι μόνο για τους υγειονομικούς. Η μάσκα που είναι για το κοινό είναι αυτή που έχει, δείξτε τη σας παρακαλώ, είναι αυτή η μάσκα. Ξέφυγε εδώ. Εδώ, ναι. Αυτή. Έτσι, η οποία είναι φτιαγμένη από βαμβάκι, 100%, δύο φύλλα βαμβάκι, το οποίο είναι και αντιαλλεργικό, έχει προδιαγραφές
και δεν χρειάζεται τίποτα πιο πολύ. Αυτό προτείνουν όλες τις χώρες του κόσμου. Το πώς τη φοράς είναι πάρα πολύ απλό. Την πιάνεις από τα δυο λαστικάκια. Καταρχάς πριν την πιάσεις, πλένεις τα χέρια σου για 40 δευτερόλεπτα με σαπούνι. Αν έχεις αντισηπτικό, βάζεις αντισηπτικό, το οποίο είναι και αυτό κάπου 20 δευτερόλεπτα. Όλες τις αυτές των χεριών, όλες τις επιφάνειες, τις πάνω, τις κάτω, τον αντίχειρα, μέσα στα νύχια, εντάξει, και λίγο εδώ στους καρπούς. Mm-hmm. Αυτό προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αφού πλύνεις τα χέρια σου και στεγνώσουν, όχι κάνουμε έτσι και τέλειωσε, τότε πιάνουμε τη μάσκα προσεκτικά, με το μεταλλικό προς τα πάνω και τη φοράμε. Βάζουμε τα κορδονάκια μας και πιέζουμε το έλασμα αυτό εδώ πέρα με τα καθαρά μας χέρια να πιάσει στη μύτη. Από εκεί και πέρα δεν την ξανά κουμπάμε τη μάσκα. Καλά, στα παιδιά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το θεωρητικό, πρέπει να το πούμε. Όταν τη βγάλουμε, όταν αυτή η μάσκα είτε λερωθεί, είτε γίνει υγρανθεί, είτε έχει περάσει πάρα πολύ ώρα και δεν μπορούμε να την κρατήσουμε άλλο, θα σκύψουμε λίγο το κεφαλάκι μας, θα την πιάσουμε αυτοί που έχουν γυαλιά έχουν τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρω. Αλίμονο τώρα, θα την βάλω εγώ από την αρχή χωρίς τα γυαλιά. Λοιπόν, την πιάνουμε, τώρα αυτή δεν έπρεπε να την ξαναβάλω. Σκύβουμε το κεφαλάκι μας, τη βάζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάνουμε και αυτό που είπαμε και δεν την ξανακουμπάμε. Όταν είναι να τη βγάλουμε, γιατί θα σας πω τώρα και για το διάλειμμα μάσκας που έχουμε προβλέψει. Όταν κουραστούμε, κάνουμε διάλειμμα μάσκας με συγκεκριμένο μέρος και χώρο και ανθρώπους που είμαστε μαζί. Αλλά αυτό είναι άλλο. Όταν λοιπόν θέλεις να τη βγάλεις, σκύβεις πάλι το κεφαλάκι σου, την πιάνεις από τα πίσω, αφού κάνεις στα χέρια, να το ξαναθυμηθώ αυτό γιατί θα με μαλώσουν οι συνεργάτες μου. Αφού κάνεις τα χέρια, πάλι την πιάνεις, σκύβεις το κεφάλι, τη βγάζεις προς τα έξω και την πετάς στο καλάθι απευθείας των αχρήστων.